για να βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, διότι τώρα νομίζω ότι υπερπροβάλλεται το αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης. Είναι ένας πρόχειρος καταβλισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε εδώ και 3 μήνες όταν έκλεισαν τα σύνορα. Άρα το να μιλάει κανείς για φαβέλες και για τέτοια πράγματα, τα οποία είναι παγιωμένες καταστάσεις ετών, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον υπερβολή. Από εκεί και πέρα, φαινόμενα παραβατικότητας, όπως υπάρχουν στα κέντρα των πόλεων, εκεί που είναι το οργανωμένο κράτος, η Δήμη, η Πολιτεία, η Αστυνομία, υπάρχουν εκ των πραγμάτων και στους άτυπους καταβλισμούς. Η εικόνα την οποία έχει η αστυνομία είναι ότι είναι σε ένα τελείως υποτυπώδες επίπεδο. Δηλαδή ακόμα και η μαύρη αγορά, και πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τους πρόσφυγες μόνο, συμμετέχουν και ντόπιοι, αν είναι να φτιαχτεί οποιαδήποτε, ας πούμε, παράλληλη οικονομία, και αυτά είναι σε ένα επίπεδο αναμενόμενο. Άρα τα παρατηρούμε, βέβαια. Δεν επεμβαίνουμε, κύριε Κυρίτση. Μισό λεπτό να τελειώσω, γιατί είμαι από το τηλέφωνο και έχω και μια καθυστέρηση στην επιστροφή. Άρα τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία γνωρίζουμε και από τη διεθνή εμπειρία, είναι αναμενόμενα. Η εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι είναι περιορισμένα, σίγουρα δεν είναι ευχάριστα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, από τους πολλούς λόγους για τους οποίους ένας καταβλισμός άτυπος όπως είναι αυτός της Ιδωμένης δεν μπορεί να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, και και όσο φτιάχνονται θέσεις φιλοξενίας θα μεταφερθεί ο κόσμος παρακάτω. Γιατί άκουσα προηγουμένως την συνάδελφο που έλεγε ένα ζήτημα το οποίο και εμείς συναντάμε μπροστά μας, δηλαδή ότι πρέπει οι θέσεις φιλοξενίας, οι οποίες μια ευρωπαϊκή χώρα, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει στους πρόσφυγες, να έχουν ορισμένες εγγυήσεις, ώστε να μην λέει ο άλλος ότι εντάξει, πού να μετακινηθώ από εδώ, θα με πάνε κάπου αλλού που θα είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, δεν θα είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα, είναι μια πολύ καλύτερη κατάσταση αυτή την οποία. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα, κύριε Κυρίτση, για αυτά που περιγράφουμε? Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι ξέρω, ήδη νοικιάστηκαν 2 ακόμα πρόσθετη βιομηχανική χώρη, στην Θέρμη και στην Ευκαρπία, η οποία είναι σχεδόν έτοιμη. Άρα είναι θέμα οπωσδήποτε λιγότερο από μήνα, εβδομάδας ή εβδομάδων, κύριε, να ξεκινήσει η διαδικασία για να αδειάσει η Ιδωμένη. Κύριε Κυρίτση, αν μου επιτρέπετε, έχετε δίκιο ότι καμιά φορά η υπερβολή, η διαστρέβλωση είναι πολύ κακό σημάδι, αλλά καμιά φορά και ο εξοραϊσμός είναι εξίσου επικίνδυνος. Γιατί έρχονται εικόνες ότι δεν πρόκειται για κάποια μεμονωμένα περιστατικά, για μια κατάσταση που έχει χαθεί. Και ένα δεύτερο εικόνα, πώς μπορείτε και ένα να δεύτερο ερώτημα. Δεν είναι μία εικόνα, δεν μεταφέρω μόνο την εικόνα που έχουμε τώρα που προσλαμβάνουμε. Είναι από πληροφορίες που έρχονται από πολλές πηγές. Και ένα δεύτερο λογικό ερώτημα, κύριε Κυρίτση, για να τα απαντήσετε μαζί, είναι το εξής. Δώσατε κάποια χρονοδιαγράμματα για την αποφόρτιση, για την αποσυμφόρηση, για το κλείσιμο της Ιδωμένης, τα οποία όμως δεν πέσατε μέσα. Γι' αυτό υπάρχει μια εξήγηση. Ναι, βεβαίως υπάρχει μια εξήγηση. Διότι η δυνατότητα την οποία έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος να δημιουργεί θέσεις φιλοξενίας μέσα σε μια κατάσταση οικονομικά εξαιρετικά δύσκολη, συν όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει συναντήσει τοπικές κοινωνίες, τη γραφειοκρατία, το ένα το άλλο, δημιουργούν καθυστερήσεις. Και αυτή είναι η εξήγηση. Διότι δεν κόβουμε λεφτά από κάποιο δέντρο. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα κόστος. Προσπαθούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη οικονομία και το τελευταίο ευρώ που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή που ξοδεύουμε εμείς, να ξέρουμε πού πηγαίνει. Όλα αυτά εκ των πραγμάτων έχουν μια. Κύριε Κυρίτση. Εφόσον συνεχίσουν να αρνούνται, τι θα γίνει, Γιώργο, εφόσον συνεχίσουν να αρνούνται να την μετεκατάστασή τους στις τομές, όταν και αν είναι έτοιμες, αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί? Ναι, η εμπειρία μέχρι στιγμής, η οποία είναι γενική εμπειρία, δηλαδή δεν είχαμε σε καμία περίπτωση διαφορετική ένδειξη, ήταν ότι όταν οι δομές είναι καλές, όχι μόνο δεν αρνούνται, αλλά προσπαθούν να φτάσουν όσο το δυνατόν λιγότερα. Αυτή ήταν η εμπειρία την οποία είχαμε και στον Πειραιά. Κάτι τελευταίο, κύριε Κυρίτση, η αστυνομία τι εντολές έχει, γιατί υπάρχει κάποια δύναμη εκεί? Η αστυνομία έχει τις εντολές τις οποίες έχει παγίωση η αστυνομία, να ελέγχει την παραβατικότητα, ναι, και να επεμβαίνει όπου χρειάζεται. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Απόστολο.